είναι παντρεμένη και έχει τρία παιδιά κανόλες για τη σημερινή εκπομπή. Τατιάνα, ήρθε για σένα η στιγμή της αλήθειας. Νομίζω ότι μου έκανε καλό γιατί με έκανε να ξεπεράσω ένα φόβο μου. Ένας πολύ μεγάλος φόβος. Είναι θρίλερ να σκεφτείς ότι κάποιος μπορεί... Πρέπει. Ναι. Έχεις αισθανθεί ντροπή. Χρειάζεται μία διευκρίνηση. Ας πούμε για ποιες εκπομπές που έκανα στο παρελθόν. Αισθάνθηκες... Αυτό που απάντησες είναι... Για να σκεφτείς ότι κάποιος μπορεί να διαβάσει τη σκέψη σου. Πρέπει όμως. Χρειάζεται μία διευκρίνηση. Ας πούμε για ποιες εκπομπές. Έχω αισθανθεί άσχημα για εκπομπές που έκανα στο παρελθόν. Αντά από τον επαγγελματισμό μου. Δηλαδή είμαι επαγγελματής. Αυτό που απάντησες είναι... Μιλάμε μόνο για τον εαυτό σου. Εγώ θεωρώ ότι... Αυτό που απάντησες είναι... Ενδεχομένως θα έφευγα για... Αυτό που απάντησες είναι... Αυτό το 10%. Έχεις δεχτεί πρόταση από άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Οφείλετε και στους συνεργάτες μου. Πιστεύεις ότι είναι πλέον κούραση και δουλειά την οποία... Επαναλαμβάνω την ερώτηση.
δεν σου το έχει επιβεβαιώσει. Πρέπει να δώσεις και φθαρή η σχέση με τον σύζυγό σου. Μπορεί να σε εγκαταλείψει. Αλήθεια. Κάποια απιστία του σύζυγου σου. Τι δεν ξέρεις και τον αυτός τον έστω. Προβλήματα, με άνοιες, με διαταραχές προσωπικότητας, βαριές καταθλίπτες, όχι με 100% επιτυχία. Αν αυτό που αισθάνεται αυτή είναι αληθινά. Η πανέμορφη, με αυτή την ψιλόλιγνη, νεραϊδένια, αέρινη ομορφιά, φιλενάδα μου, που της χάλασα τότε τα παπούτσια, η Ρετζάνη Μπαλατσομή! Θυμίζει, δεν θα ξεχάσει. Θα στο θυμίσω μετά τις διαφημίσεις. Και... Γιατί όταν η Τζέννη έβαζε το φουστάκι το κοντό του τένις τα 2 μέτρα. Τα οποία ήταν και πάρα πολύ αδύνατα. Τόσα, θυμάσαι. Τέλεια πόδια όμως. Να, εδώ είναι οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Για δείξτε τις φωτογραφίες μου, μισό να τις βλέπει και η Τζέννη. Ενώ πηγαίνετε στην Πέτροβα και η Τατιάνα ήταν η φίλη της Ευελίνας. Επίσης ο μπαμπάς της Τατιάνας ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Τένις. Απλό να και στο κρεβάτι, τόσο μικρό το διαμέρισμα που έμενα. Και μου στέλνει σε κλαμπ. Πες να μην τρέπεσαι, βγαίναμε μικρές. Τώρα δεν βγαίνουμε. Δεν τις λέγαμε δίσκο τότε. Και είχε. Μια ντουλάπα που ήταν ένα μικρό δωμάτιο. Με έπαιρνε και έλεγα Τζέννη μου. Τον μου δίνε παπούτσια, αισθανόμουν. Με έντυνε, με έκανε. Δεν μου είπε τίποτα. Ούτε ένα παράπονο. Στάθερα πίσω δηλαδή ακόμα τίποτα. Ούτε παράπονο, ούτε γιατί τίποτα. Νιώθω πάρα πολύ περίεργα. Αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει δίπλα του γιατί είναι πραγματικά αυθεντικός. Και δεν το λέω επειδή είναι άντρας μου. Το λέω και ως συνεργάτης, ως πατέρας, ως φίλος, ως σύντροφος. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορεί να πει ψέματα. Εντάξει, θα πει αυτά τα everyday τύπου, αλλά είναι... Κατέκτησε την πασαρέλα και φωτογραφήθηκε για πολλά εξώφυλλα. Η Τζέννη Μπαλατσινού είναι αδιαφυσβήτητα μια πολύ όμορφη γυναίκα που η νέα γενιά των μοντέλων τη θεωρεί είδωλο και παράδειγμα προς μας. Αυτό το οποίο με ετοιμάζει. Μακιγιάζω, αυτά, ρούχα, παπούτσια. Οι άνθρωποι με ετοιμάζουν λοιπόν κάθε Τετάρτη, όταν υπάρχει κάποιο γεγονός, αρχίζουν. Σήμερα δεν γίνεται. Σήμερα δεν μπορώ να βγω έξω, δεν μπορώ να πάω. Σήμερα στο πάρτι από. Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη, κοντά μα! Γυρίσω πίσω από τις διακοπές. Πάσα να κρατήσω και τα δύο και του πατέρα μου, να μην αδείξω. Αλλά λέω, εντάξει, τώρα να... Η κόρη μου λέει διάφορα. Αυτό δεν ξέρεις, τα παιδάκια έχουν δυναμία καμιά φορά, από εδώ, από εκεί. Επίσης, να λέγεσαι και Μελίνα, γιατί είσαι τόσο μελέτη. Μου το εξηγήσεις αυτό, δηλαδή... Ανατριχιαστικά. Δηλαδή στην ουσία έπρεπε εσύ, είχες ξανά
αντιμετωπίσεις, να παίξεις. Σηκώνα, φαντάζομαι, mm-hmm. όλο αυτό. Έτσι ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή, το πώς θα το ζει, το... δεν τους αγγίζει. Βίασαν και μετά. Παραστικός που θα εμφανιστεί, δεν θα είχε. Ενώ, ενώ στη σειρά, η σειρά παίζει πάρα πολύ με τις ανθρώπινες σχέσεις, με το μυστήριο, με όλες. Τι νιώθει τύψεις η κακομοίρα, εμάς. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω για σένα κάποια πράγματα, mm-hmm. θα γνωρίσουμε καλύτερα. Εσύ ξεκίνησες την καριέρα σου. Φράουλες. λοιπόν, έλα.